Καλημέρα από την Αγία Σοφιά. Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Άλλο ένα ζεστό πρωινό εδώ. Για να δούμε την πορεία της ανέγερσης του ναού μας. Ξεκινάμε όπως πάντα από τα νότιο-δυτικά. Βλέπουμε ότι οι κολόνες εντάξει έχουν ξεκαλουπωθεί πλέον απάνω. Μένει μόνο να γίνει και εδώ η δοκός. Ενώ έχει αρχίσει και ξεκαλουπώνται σχεδόν ολοκληρωτικά και όλες οι σκαλοσχές που υπήρχαν από κάτω για το πανοδιάζωμα. Συνεχίζουμε στο δυτικό τομέα. Οι τρεις πύργοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση του στεγάστρου. Τους βλέπουμε εδώ. Συνεχίζουμε και βλέπουμε στο βάθος τα στοιχεία του στεγάστρου. Εδώ ακριβώς ο μεγάλος κίτρινος γερανός. Κάνει κάποιες δουλειές εκεί, δεν μπορούμε να δούμε από εδώ. Συνεχίζουμε την περιμετρική βόλτα. Εδώ βλέπουμε τα υπόλοιπα στοιχεία του στεγάστρου. Έχει σηκωθεί και σκόνη στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς επειδή μετακινήθηκε ένας γερανός πριν. Και πάμε στο νότιο-ανατολικό τομέα, όπου βλέπουμε ότι έχουν καλουποθεί, έχει ξεκινήσει το καλούπωμα για την οροφή του δεύτερου επίπεδου, ενώ οι κολόνες έχουν ήδη ξεκαλουποθεί. Χθες έγινε, αν θυμάμαι καλά, η σκυροδέτηση. Ο τέταρτος πυλώνας ολοκληρωμένος. Χθες επίσης έγινε σκυροδέτηση και στο νότιο τομέα, στην οροφή των υπογείων. Και έχει αρχίσει η διαδικασία να μπαίνουν, να γίνονται τα σιδερώματα των κολόνων για το ισόγειο. Βλέπουμε εδώ ότι ο γερανός ετοιμάζεται να σηκώσει μία συστοιχία, να το πω. Να το πω έτσι. Αυτό είναι για κολόνα. Το βλέπουμε εδώ. Δεν την πάει προς το σημείο του νότιου τομέα, τη μετακινεί κάπου πιο αριστερά. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα έργα. Εδώ βλέπουμε το σιδέρμα μιας κολόνας. Βλέπουμε εδώ πόσο σίδερο έχει χρησιμοποιηθεί για μία κολόνα. Είναι απίστευτο πραγματικά. Αυτή είναι μία κολόνα. Μία κολόνα σαν και αυτές που τοποθετούνται τώρα στο νότιο τομέα. Να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Ακριβώς έξω από το εργοτάξιο είναι παρκαρισμένος αυτός εδώ ο γερανός που βλέπουμε. Ένας γερανός πολύ μεγάλος σε μήκος, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους γερανούς τους υπάρχοντες που έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος και δεν γνωρίζω εάν είναι ο γερανός θα σηκώσει τα στοιχεία του στεγάστρου. Δεν το ξέρω.
αλλά πραγματικά είναι μεγάλο σε μήκος. Πάμε να το δούμε λίγο και από πιο κοντά. Εδώ τον βλέπουμε από λίγο πιο κοντά. Πραγματικά είναι πολύ μακρύς και ογκώδης γερανός. Καμία σχέση με τους υπάρχοντες. Και ενώ βλέπουμε τον τέταρτο πυλώνα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κέντρο του νότιου τομέα. Εδώ βλέπουμε το νοτιοανατολικό πέταλο από τη μία πλευρά του πυλώνα. Από την άλλη πλευρά έχει ξεκινήσει το κάλυβωμα για την οροφή του δεύτερου επίπεδου. Το βλέπουμε εδώ. Και όπως έμαθα πριν από λίγο, αυτός είναι ο γερανός που θα σηκώσει το στέγαστρο πάνω στους πύργους. Έχει έρθει από σήμερα. Αυτό είναι λοιπόν το θηρίο, είναι 24 μέτρα μήκος και 110 τόνοι βάρος. Αυτό που βλέπουμε, 110 τόνοι βάρος, 24 μέτρα μήκος. Εδώ βλέπουμε το σημείο του αγωνιστικού χώρου, μπροστά στο νοτιοδυτικό πέταλο. Ο νότιο-ανατολικός τομέας από τη μία πλευρά του πυλώνα. Και έχουμε πάει στον ανατολικό τομέα. Εδώ βλέπουμε ότι μένει μόνο η τελική δοκός, στην οποία θα εφάβεται το στέγαστρο, ενώ εδώ έχει γίνει σχηροδέτηση της δοκού και μένει το ξεκαλούπωμα. Ο αγωνιστικός χώρος της Αγίας Σοφιάς. Οι εργασίες για το στέγαστρο συνεχίζονται από τα συνεργεία. Βλέπουμε εδώ ένα τμήμα από τα στοιχεία του στεγάστρου.
συναρμολογούνται τα δύο ακριανά και το κεντρικό τμήμα σε όλο το βόρειο τομέα. Εδώ βλέπουμε και άλλα τμήματα στοιχεία του στεγάστρου. Αυτά που υποθέτω ότι θα είναι στους πυλώνες. Αυτό είναι το ένα ζευγάρι. Βρίσκεται και άλλο ένα παραταγμένο σε άλλο σημείο, δεν το βλέπουμε από εδώ. Εδώ βλέπουμε το πάνω μέρος, την οροφή που λένε. Αυτό είναι το κάτω μέρος. Οι εργασίες συναρμολόγησης συνεχίζονται. Θα είναι φοβερό το θέαμα όταν θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τους πύργους. Από την πλευρά του βόρειου πετάλου βλέπουμε και άλλα στοιχεία του στεγάστρου. Είναι το τμήματα του πάνω της οροφής του στεγάστρου. Μοιάζει λίγο σαν γεφυράκι έτσι πως το βλέπουμε από εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στις κερκίδες. Εδώ που είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να κάθεται κανείς. Πιο πολύ θα χοροπηδάμε παρά θα καθόμαστε. Πιστεύω ότι στα πρώτα παιχνίδια θα είναι διακοσμητικά τα καθίσματα. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος. Βλέπουμε για άλλη μια φορά τα τμήματα των στοιχείων του στεγάστρου από λίγο πιο κοντά. Ο ανατολικός τομέας με τη δοκό που έχει σκυροδοτηθεί και μένει το ξεκαλούπωμα και συνεχίζουμε προς τα βόρεια. Τα παράθυρα τα λίγο πιο μεγάλα δεξιά, τα λίγο πιο μικρά αριστερά. Και ο βορειοανατολικός πυλώνας. Μια μικρή ματιά ακόμα στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Βλέποντας τα τμήματα, τα στοιχεία του στεγάστρου. Εδώ βλέπουμε τα καλουπώματα στο κέντρο του νότιου τομέα. Και μπροστά μας τα μεγάλα στοιχεία. Μία μικρή περατζάδα και εδώ στο βόρειο τομέα.
Υπέροχο θέαμα, μαγικό, πραγματικά. Ρίξαμε μια ματιά στον αγωγιστικό χώρο από τον ανατολικό και τον βόρειο τομέα. Να δούμε και από τον δυτικό. Εδώ βλέπουμε στοιχεία του στεγάστρου. Είδαμε και νωρίτερα, εδώ τα βλέπουμε από μια άλλη γωνία. Μπροστά μας η Μπούκα. Δίπλα της η βάση του βορειοδυτικού πύργου. Και εδώ βλέπουμε τμήματα στεγάστρου. Αυτά που έχω την εντύπωση θα μπουν στους πυλώνες. Στο βάθος το τμήμα των Κερκίδων, στο οποίο θα τοποθετηθεί πύργος. Συνεχίζουμε στο δυτικό τομέα, από ένα άλλο σημείο. Διακρίνουμε άλλη μία Μπούκα μπροστά μας, ο πύργος αριστερά της και ο όγκος του κόμματος στον αγωνιστικό χώρο. Στο βάθος οι σουίτες. Και πάλι στο δυτικό τομέα, από ένα άλλο σημείο. Μπροστά μας οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τα όμβρια ύδατα και τις απογοητεύσεις. Εδώ ακριβώς. Βλέπουμε το αυλάκι και στο βάθος ο σωλήνας. Νοτιοδυτικός τομέας και πάμε να δούμε λίγο από τα ενδότερα. Εδώ βλέπουμε τη Δοκό στο δυτικό τομέα που έχει ξεκαλουποθεί. Μένει βέβαια και άλλο ξεκαλούπωμα. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες λογικά. Και ο δυτικός τομέας. Νότιο-δυτικό πέταλο. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν κερκίδες στο πάνω διάζωμα. Γι' αυτό και ο γερανός, ο μεγάλος ο κίτρινος. Εδώ βλέπουμε τις ήδη υπάρχουσες που έχουν τοποθετηθεί.
Δεν βλέπουμε τώρα βέβαια από εδώ. Λογικά τοποθετούνται στο ύψος του πυλώνα για να γίνει και ειδοκός στην πορεία. Εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση των κερκίδων στο βορειοδυτικό πέταλο, ακριβώς όπως είπα και πριν, κάτω από τον πυλώνα. Άλλη μια κερκίδα που τοποθετείται στο βορειοδυτικό τομέα. Στο πάνω διάζωμα, κάτω από τον πυλώνα. Βλέπουμε άλλη μια φορά τον μεγάλο γερανό που έφτασε στο εργοτάξιο, ο οποίος θα ανυψώσει τα τμήματα του στεγάστρου στους πύργους. Μουσική 24 μέτρα μήκος, 110 τόνους συνολικό βάρος. Μία βόλτα ακόμα, γιατί δεν το χορταίνουμε πραγματικά. Νοτιοδυτικό πέταλο, τοποθέτηση κερκίδων στο πάνω διάζωμα κάτω από τον πυλώνα. Οι τρεις πύργοι στο δυτικό τομέα. Εργασίες στεγάστρου στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και εδώ. Νότιο ανατολικό πέταλο. Καλούμα οροφής δευτέρου επίπεδου. Και σιδερώματα κολόνων στο κέντρο του νότιου τομέα. Όπως και καλουπόματα από ό,τι βλέπουμε. Από την Αγία Σοφιά, από το σπίτι μας στο Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλούς αδελφικούς χαιρετισμούς σε όλους. Για χαρά, αδέλφια. Αϊκάρα για πάντα. Η καταλέτα τελαβώ.